Dun 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 dun. Δεν είναι ωραίος, αλλά μ' αρέσει. Δεν είναι ο τύπος του καμικάζι. Είπαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα το σημερινό Τσιτσάντε, γιατί θα γυρίσουμε στη δεκαετία του 80. Τη χρυσή δεκαετία, εκεί πέρα που τα φράγκα τρέχανε αβέρτα. Και θα κάνουμε μια συνταγή σήμερα, όπου πραγματικά έχω μεγαλώσει με τη συγκεκριμένη στην πιτσαρία του πατέρα μου, που ισχύει ακόμα. Μη με μπριζώνεις και δώσω προσφορά τώρα. Λοιπόν, μη με μπριζώνεις. Πήγαμε να ξεκινήσουμε τορτελίνια στο φούρνο με ζαμπόμπε, μανιτάρια και μια σαλάτα του σεφ κατευθείαν από τη δεκαετία του 80. Πάμε να φτιάξουμε τη σάλτσα, γιατί έχουμε βράσει ήδη τα τορτελίνια μας. Ναι. Παραδοσιακά, κλασικά, βράζουμε τορτελίνια περίπου 10 λεπτό όσο λέει η συσκευασία, έτσι. Τα βρίσκουμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Πάμε να κάνουμε μια πανεύκολη σάλτσα για τα τορτελίνια μας. Πριν προχωρήσουμε, να πούμε ότι εμείς για σήμερα επιλέξαμε όχι απλά τορτελίνια, είναι απλά. Να μην το πω. Μα δεν έχει μέσα προσούτο. Ρε, τυρί έχει. Αγόρι μου, είναι κρέας αυτό. Είσαι χαζός. Τυρί είναι. Τορτελίνια με κρέμα, κρέας. Με κρέας. Ναι, προσούτο και μπέικον. Το έχεις γράψει! Το έχετε γράψει αυτό! Ήρθε ένα απλό παιδί λαϊκό από την επαρχία. Από την επαρχία, και αυτός ο άνθρωπος, λέμε τις συνταγές του, δεν αναγνώρισε. Γι' αυτό ο δικός μου ο Ρανίσκος είναι φτιαγμένος για μεγάλα πράγματα. Κατάλαβα ότι το τορτελίνι μέσα έχει κρέας. Του γιορπάτ, Γιώργο. Δηλαδή ελληνιστή στο σου. Εσύ θα πάρετε τορτελίνια με τυρί. Ρε φίλε, πρώτη φορά τρώω πραγματικά στη ζωή μου τορτελίνι με κρέας, αλήθεια, γι' αυτό. Είδες. Μπράβο, είσαι πολύ καλός. Ευχαριστώ. Μέσα στην κατσαρόλα μας θα ρίξουμε κρέμα γαλακτός και τις δύο. Ανάβουμε τη φωτιά μας στο μέτριο προς χαμηλό, θα το παίξουμε στο 6. Δεν θέλουμε να βράζει πάρμα πάρα πολύ δυνατά. Μην το βάλεις τώρα μέσα στο άλλο και μου. Okay. Παρμεζάνα μέσα. Και θα βάλουμε πιπεράκι και λίγο αλάτι, γιατί έχει πολύ παρμεζάνα. Πόσο λίγο? Θα σου πω. Όπα. Ανακατεύω. Ανακατεύεις και αφήνουμε να σιγοβράσει τίποτα, παιδιά, για 3 με 4 λεπτάκια. Μόλις διαλυθεί η παρμεζάνα, μπορείτε να βάλετε και κεφαλοτύρι. Μέσα στην κρέμα γάλακτος είναι πανέτοιμο. Λοιπόν, κόβω σε κυβάκια εγώ το μπέικον. Μπορείτε να το κόψετε και σε λεπτές φετούλες. Θα κρατήσω και λίγο μπέικον φυσικά για τη σαλατάρα μας. Είπαμε, αυτό το επεισόδιο σήμερα είναι πολύ nostalgic και είναι και Cheat Sunday. Αυτό γιατί... είναι ζαμπόν. Τι είπα εγώ? Μπέικον. Εντάξει, έτσι σήμερα τα έχω διαλύσει όλα, δεν έχω πιάσει τίποτα. Είστε σίγουρα, σεφ? Πυρίμαχο σκεύος, κοιτάξτε πόσο γρήγορα είναι αυτή η συνταγή. Φωτιά, Γιώργο. Όχι, να δέσει θέλω. Okay. Το έχω στο 6. Ωραία. Λοιπόν, άδειασέ μου τα βρασμένα τορτελίνια μέσα. Πασπάλισε όμορφα και ωραία τα ζαμπονομπέικα πάνω από τα τορτελίνια. Ναι. Εμείς εδώ πέρα έχουμε βάλει 1 κιλό τορτελίνια, έτσι. Τώρα εσείς όσο θέλετε θα βάλετε. Βάλε και αυτό το μπεκονάκι. Τα μανιτάρια τα κόβουμε σε λεπτές κάλτες φετούλες. Παίρνω ή όχι? Παίρνεις από όλα. Τελείωσε. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, η σάλτσα μας είναι πανέτοιμη. Τη σβήνω. Α, μυρίζει η κρέμα ωραία τώρα. Ναι, φίλε, θα δεις. Λοιπόν, τώρα αυτό εδώ που έχουμε φτιάξει ταΐζει άνετα 6 με 8 άτομα ή 2 νίκους. Ναι. Είδες τόσο σα. Λοιπόν, θα το παίξεις ωραία τώρα. Τι, θα αρχίσω. Ναι. Τρομερό. Ωραίο, τέλειο. Όπως είμαστε, δεν μυρίζει πολύ ωραία. Όπως είμαστε, γκούντα. Γκούντα. Γκούντα, φίλε. Όπω, τι ωραίο, Είδες και πανεύκολο. Το βάζουμε αέρα και γκριλ, ή θα μου το βάλετε αέρα στους 200. Εμείς το έχουμε 210 για να γκραντιναριστεί και για να μαγειρευτεί και το μανιτάρι. Πάμε. Ωραία, φίλε, πιάστο. Ωραία, πλήθα. Όσο ψήνονται τα τορτελίνια. Σαλάτα του σεφ! Yeah. Λοιπόν, σαλάτα του σεφ. Πρώτον, ντομάτα. Τώρα θα το κάνω ακριβώς όπως το κάνουμε, όπως μου το μάθει ο πατέρας μου, εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Α, έτσι κόβεται την ντομάτα στη σαλάτα του σεφ. Ναι, 2, 4, 6, 8 κομματάκια. Α, θέλεις να κάνεις τη σάλτσα. Την κοκτέιλ. Ναι, ξέρω τι κάνουμε. Παίρνουμε τη μαγιονέζα και την ακουμπάμε εδώ. Παίρνουμε την κέτσαπ βεβαίως και κάνουμε αυτή εδώ την κίνηση συγκεκριμένα. Μην κάνετε κάποια άλλη από αυτά που σας δείχνω. Έτσι θέλει να την παίρνεις και τη ρίχνεις μέσα στη μαγιονέζα. Παίρνεις την πάπρικα, την αδειάζεις έτσι μέσα στη μαγιονέζα και την κέτσαπ και φυσικά, όπα, και φυσικά το κονιάκ το χύνεις εδώ μέσα. Ανακατεύεις. Πόπο μυρίζει πραγματικά. Νιώθω ότι είμαι στο Εγάλεο αυτή τη στιγμή, ρε φίλε. Λοιπόν, εγώ βάζω και ζαμπόν με σεφ. Εδώ. Και αγκουράκι. Από πάνω. Αυγό βρασμένο. Ροδέλα όμως, δεν έχω τώρα το μηχανήμα. Έλα! Όχι, όχι. Έλα! Σταμάτα, θα κάνουμε. Έλα! Θα κάνουμε στη μέση. Ναι. Αυγουλάκια, έτσι. Εδώ. Οκ. Okay. Εδώ. Ναι. Διακόσμισε το όπως θες. Εδώ. Φέρνει το δικό μου το αυγό. Μα θα μου χαλάσει το στήσιμο. Ρε, άσε ρε, θα σου χαλάσει το στήσιμο. Λένικο θα σπάσει. Ρε Γιώργο, τι θες, ρε παιδάκι μου. Άστο, ρε παιδί μου. Να κάνω εγώ τι θέλω. Αυτό από την αρχή του επεισοδίου λέγεται. Ανακάτευση. Ανακατεύουμε. Άντε, γεια. Ωραία. Μπούντα από πάνω. Σε. Αλέξ, έλα μαζί μας. Έλα μαζί, έλα μαζί. Μιλάει, γι' αυτό σου λέω, έλα, Αλέξ. Πάτα το VHS, το 2, το F5 και 1,8 με 10 γράψε. Και δώσε μια σύρματη σε ένα K32. Ναι, K32 και παίξε το έτσι, εδώ. Έτσι. Τώρα εδώ γράφεις, Θες να θολώσω την κάμερά σου. Πάρε το γλυκό, ρε. Αλέξ, περίγεια στην κάμερα. Κοίτα πίσω στην κάμερα. Και... Το είδατε σήμερα, αυτό το επεισόδιο! Το είδατε! Όλα μου τη λέει σήμερα. Λοιπόν, το τορτελίνια είναι έτοιμη. Μια χαρά! Το τορτελίνια είναι έτοιμη. Βγάλε τορτελίνι, Γιώργο. Βγάλε τορτελίνι και μαζί με πυροσκή βουτήξει μέσα τορτελίνι. Για να υπάρχει μάγιο γκασπαζάτο. Από εδώ από το κέντρο. Όχι, από εδώ. Γιατί να πάρω από το κέντρο. Γιατί θέλω να είναι όμορφο για τον κόσμο μας. Μας αγαπάει. Okay. Μιλάει. Ακούγεται. Και φυσικά το πιο ωραίο πράγμα σε αυτά τα σουφλέ. Εντάξει, συνταγάρα. Συνταγάρα. Συνταγάρα, παιδιά. Ωβο. Μην εκεί, μην εκεί, μην εκεί. Στο σκύψιμο. Κόψτε. Πάμε φωτογραφία. Φωτογραφία. Ωραία. Ωραία. Και φύγαμε να δοκιμάσουμε. Τι να πω, ρε φίλε. Φίλε, άκου να σου πω. Είπαμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια σειρά. Είπαμε. Έχεις φέρει εδώ φωτογράφους, κάμεραμαν, όλα αυτά το ένα το άλλο. Περιμένω εγώ που φτιάχνουμε το φαγητό να πάω να φωτογραφηθεί 10 ώρες, να μου χρειώσει το φαγητό. Το φαγητό θέλω να το τρώω όταν είναι ζεστό. Ήρθα με τον φίλο μου τον Γιώργο να μαγειρεύει και να τρώω. Σωστά. Σωστά. Δεν είναι πολύ νόστιμο. Πόπο, φίλε, είναι. Έχω σκάσει εντωμεταξύ, παιδιά. Να δοκιμάσω λίγο του σεφ θέλω. Αλλά θέλω ένα αυγουλάκι. Μ' αρέσει να παίρνω τα ζαμπόνια. Ωραίο. Λοιπόν, κάτσε ρε Γιώργο. Έλα, έφαγες πολύ. Αγαπημένοι μου φίλοι, αυτό ήταν το σημερινό Cheat Sunday. Κάντε like, share και subscribe. Γιώργο, θα φτύσω μέσα στο σουβλέ. Θα φτύσω μέσα στο σουβλέ. Άσε με να πάω, ξέρεις. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλάκια πολλά, γεια σας.